έχει σήμερα το μενού? Βουτιά στο ποτάμι. Βουτιά στο ποτάμι, ε. Και σήμερα... φαγητό. Και φαγη... χωρίς φαγητό, δουλειά μας. Καλά τώρα. Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Άμα δεν ποτίσει τα λέλουδα, πώς θα αμφίσουν, δηλαδή. Σήμερα θα έχουμε πάλι ιδιαίτερες συνταγές. Θα τις δείτε σε λίγο. Βασίλη, τα κινδυλιά. Στέλνει τα κινδυλιά. Το προηγούμενο επεισόδιο. Από θάλασσα, φύγαμε από θάλασσα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε δείξει τη μασίνα. Αρνάκι στη μασίνα τη. Ναι, σε στούτο τώρα. Σήμερα έχουμε αρνάκι. Όχι, συγγνώμη. Έχουμε εξοχικό στη μασίνα τη τσούτα. Θα δείτε μια. Σε λίγο θα τα δούμε όλα, έτσι. Σήμερα ποτάμι προσουτζάνη, αγκίτη. Δουλειά μας εδώ πέρα, έτσι. Δουλειά μας. Όμως, η δεξιά σου πρέσβη. Μετά θα έρθουν τα πιο διαιτητικά, να ξέρεις. Εδώ να συντονίσουμε λίγο τις προσπάθειες. Πώς πάμε με τις πατάτες? Πατάτες θα γίνουμε, Εύα. Μυστήσιμα. Βασίλη. Να μην ξεχνάμε και το χορηγό μας, έτσι. Τα βλαχάκια, έτσι. Όπως πάνε τα βλαχάκια. Λοιπόν, πάντα βλαχάκια. Ευχαριστούμε πάλι για τα ωραία κρεατικά σας εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς, Βασίλη, θα βάλουμε χορηγία σε υγρό. Σε μπύρα. Εσύ θα βάλεις κρέατα, έτσι. Ποικιλία να χάνεσαι. Ποικιλία να χάνεσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα πάμε στο λοιπόν, part 2. Επεισόδιο 1 είχαμε αρνάκι του φούρνου. Επεισόδιο 2. Συγγνώμη, βγάζουμε... αλλά είχαμε στην παραλία το αρνάκι. Ναι, τώρα ήρθαμε στο ποτάμι. Στο επεισόδιο 2 έχουμε εξοχικό. Στο εξοχικό. Το προηγούμενο βιντεάκι είχαμε παίξει με την κρούστα. Θυμάσαι πολύ καλά. Ναι. Στον ουρανίσκο, αν και τυχόν δηλαδή. Θυμάσαι στα παιδικά μας χρόνια που παίρναμε ένα σακουλάκι και βάζαμε σαν να σε ρόσκουνε και έφυγε κριτσικό. Έτσι, έτσι ήταν και η πέτσα. Αυτή τη στιγμή τώρα με το εξοχικό πάμε να παίξουμε αυτό. Το κριτ μέσα σου. Κοντιζά, ξεκάθαρα. Ναι, και πάμε να ξυπνήσουμε του τραπεζίτες τώρα. Όχι απλά, τον ουρανίσκο. Τώρα πάμε να πούμε. Ναι, τώρα παίζουμε τώρα με αρώματα και με γεύσεις. Κατάλαβες. Τώρα πάμε να ξυπνήσουμε του τραπεζίτες. Για πάμε. Παιδιά, η μυρωδιά, μόνο που το άνοιξε να ξέρετε, είναι. Ας φάμε και το αλουμινόχαρτο, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Μόλις το ξεκινήσουμε επάνω στο τραπέζι, θα δείτε τι έκανε πάνω. Η πανδεσία, έτσι. Ο Βασίλης, ένας και μοναδικό στο είδος και ο αλουμινός του καθένας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μαύρο μάτσι, πάμε. Πάμε λίγο, παιδιά. Όπως είπαμε, να ξυπνήσουμε τους τραπεζίτες. Τώρα θα δείτε, παιδιά, τι είναι αυτό. Αυτό είναι μια βλάχικη συνταγή. Είναι από παππού προς παππού, δεν μπορώ να σου πω τα μυστικά, γιατί... γιατί θα σας πούμε ότι έχει μόνο λαδόκολλα από πάνω, τίποτα άλλο. Τώρα θα δείτε. Αλλά άστο. Παιδιά, μυρίστε αρώματα, μυρίστε τέχνη. Και... δεν παίζεσαι, εντάξει, δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι, άνθρωπε, εντάξει. Παπάκια είναι. Παιδιά. Θα μιλήσουμε αργότερα για τη γεύση. Εντάξει. Άκουγα με το βιάζε. Ποιο, σε παρακαλώ μύριστε. Σε παρακαλώ. Ρε, μόλις σήκωσες τα λεπτά. Δεν θα πάρω. Ακούγα πάρω. Λιώ με τα ψηλά τα πάτη τα βουνά και τους μιλώ για σένα πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Μαμένα με καραβόγια γιαϊδές μαλλιά πως κρέμονται καρδούλες πως μαραινόνται. Είσαι στη κάθος και γίνεται για μένα κι εγώ πάνω του χόρευα μακαρένια. Δεν με νοιάζουνε τα φρέλα. Μακα, 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 μακαρένα.
Της μας χαρέ να χαρείς εσύ που είσαι στον Άδη. Μερακλίδες πως περνούν στο μαύρο σου σκοτάδι. Ζαλίζομαι όταν σε εσύ συλλογίζομαι. Πού να σε ρίξω, πού να σ' αφήσω. Δάκρυ μου μόνο, δάκρυ μου περισσό. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.